Καταρχάς, εγώ σε θυμάμαι ξανθιά. Ναι. Μετά τις εγκυμοσύνες, λογικά, δεν ξανάβαψες τα μαλλιά σου. Όχι, πριν τις εγκυμοσύνες έκανα την αλλαγή. Ο Πάνος πώς σε γνώρισε, με λαχρινή? Ο Πάνος με γνώρισε ξανθιά, τότε που πήγα Βερόνα. Γενικά, δηλαδή, που με έβλεπε. Γιατί με έβλεπε έξω να διασκεδάζω, να βγαίνω. Είχα κάτσει και ένα μήνα Μύκονο. Με είχε γνωρίσει η ξανθιά. Μπορεί να του κάνει αυτή η εικόνα. Mm-hmm. Ή όπως βλέπουν όλοι οι άντρες, μια γυναίκα η οποία μπορεί να προκαλεί και όλα αυτά. Γνωρίζοντας με όμως, είδε τη Ζέτα, mm-hmm. που πολλοίς κόσμος δεν την ξέρει. Και αυτό τον συγκίνησε, αυτό του κίνησε το ενδιαφέρον. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σαφώς. Μα γύρευε έναν άνθρωπο να αγαπήσει τη Ζέτα και όχι το πώς δείχνει ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι όπως μου το λες, ξέρεις, επειδή το αναφέρεις μόνος σου, πώς θεωρείς ότι φαινόταν η Ζέτα? Δηλαδή, αν πραγματικά κάποιος δεν σε ξέρει. Έχω προκαλέσει, Γρηγόρη μου, γενικά. Έχω προκαλέσει. Αλλά δεν είχα σωστούς ανθρώπους δίπλα μου. Πίστευα ότι με το να προκαλέσω θα μαθευτώ πιο πολύ και πιο πολύ. Δεν είχα μάνατζερ, δεν είχα πρακτορείο και...